Στα πλαίσια λοιπόν της εβδομάδας δράσης που έχουν πάρει απόφαση πανελλαδικά δεκάδες ταξικά σωματεία, έτσι και το Σωματείο Ξενοθοπλαιών της ΚΟΟ σήμερα ήρθε εδώ ουσιαστικά να δηλώσει τα αιτήματά του, να καταθέσει τα αιτήματά του στο επίσημο συνδικαλιστικό όργανο των ξενοδόχων, χωρίς βέβαια καμία αυταπάτη απέναντι στις προτάσεις που έχουμε ότι θα υλοποιηθούν ή ότι θα εξακουστούν όπως θα έπρεπε. Απέναντι λοιπόν σε όλο αυτό, είμαστε σήμερα εδώ να καταθέσουμε και νομίζω η κατάσταση είναι γενικότερα πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό το διαχρονικό διάστημα έρχονται στο Σωματείο μια μεγάλη απογοητευτική εικόνα και ιδιαίτερα απέναντι στην υποχρέωση που έχουν οι εργοδότες αυτή την περίοδο να δώσουν τα επιδόματα και δώρα τα οποία δεν δίνονται. Φυσικά αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Είμαστε εδώ για να το αντικρούσουμε και είμαστε εδώ για να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν κοντά στο Σωματείο για να μπορέσουμε να κάνουμε την αντεπίθεσή μας σαν εργαζόμενοι. Να δηλώσουμε την παρουσία μας ότι το Σωματείο είναι εδώ, θα διεκδικήσει, θα παλέψει, θα αγωνιστεί. Οι εργαζόμενοι σήμερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που μας έχουν αφήσει απλήρωτους, που μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι εδώ στην ΚΟΟ, που διαφημίζονται σε ευεργέτες του νησιού, έχουν αφήσει τους εργαζόμενους του χωρίς άδεια και επίδομα, που προβλέπει ο νόμος και ορίζει η εργατική νομοθεσία, και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Έχουν πάρει το απόλυτο μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εμείς να δώσουμε εδώ αυτό το μήνυμα, να τονιστεί και να κάνουμε και τη συνάντηση με την Ένωση των Ξενοδόχων, για να πούμε ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτή την απληρωσιά και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που είμαστε χωρίς επιδόματα ανεργίας, με μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή τους, με ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πεινάνε.